Κυρίες και κύριοι, το Αρχείο Πολιτισμού σήμερα στην όμορφη Λέσβο, στην Μυτιλίνη, όπου έχουμε την χαρά να μιλάμε με τον κύριο Κώστα Μανιατόπουλο, Διευθυντή του Μουσείου Τεριάτ, ένα από τα τοπόσημα της πόλεως και του νησιού που θα πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτεί κάποιος που θα έρθει σε αυτόν εδώ τον υπέροχο τόπο. Κύριε Μανιατόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δεχτήκατε. Χαρά μας. Να πούμε κάποια πράγματα για το μουσείο. Για αυτό το υπέροχο μουσείο. Καταρχήν, να πούμε ποιος ήταν ο Τεριάτ. Τεριάτ είναι το όνομα του Στρατή Ελευθεριάδη. Ήταν ντόπιος. Απλώς αυτή την εποχή που ήταν ακόμα Οθωμανική Αυτοκρατορία, δηλαδή τα τέλη, οι αρχές του προηγούμενου αιώνα, πολλές έτσι, από τις πλούσιες οικογένειες που είχαν τα μέσα παραγωγής, δηλαδή επεξεργασίας μάλλον θα ήταν καλύτερο, της ελιάς, δηλαδή τα σαπούνια, το ελαιόλαδο, όλο αυτό, έπρεπε να βρουν έναν τρόπο, επειδή ήταν τεράστιος όγκος, έπρεπε να βρουν έναν τρόπο να το βγάλουν στο εξωτερικό. Και το επειδή τότε δεν υπήρχαν οι σημερινές αντιπροσωπείες, κάθε οικογένεια συνήθως είχε κάποιο συγγενή, τον αδερφό, τον γιο, τον ξάδερφο, ο οποίος ζούσε για κάποια χρόνια στο εξωτερικό και είχε την αντιπροσώπευση της επιχείρησης. Εξού και τα νεοκλασικά που είδατε στον δρόμο που ερχόσασταν. Είναι όλοι αυτοί που γύρισαν και έφεραν και κάποια κομμάτια από τις μνήμες τους. Και έκτισαν, ας πούμε, κάποια νεοκλασικά, όπως τα λέμε, που είναι ένας ρυθμός ο οποίος δεν είναι ντόπιος, αλλά είναι ένα μείγμα ρυθμών από αυτά που ζήσαν έξω. Ο Τεριάτ, λοιπόν, ήταν ο Στρατής Ελευθεριάδης. Τον έστειλε ο πατέρας του να σπουδάσει στη Γαλλία, κάτι σαν ανωτάτη εμπορική, θα λέγαμε. Αλλά επειδή το Ελευθεριάδης έχει αυτό το φούμα, δεν προφέρεται εύκολα, το έκανε Ελευθεριάδ και μετά το έκοψε. Θα λέγαμε τελείως. Το κάνανε Τεριάτ. Γιατί δεν μπορούσαν δεν μπορούσαν να το προφέρουν. Οπότε το Τεριάτ ήταν πιο εύκολο. Πολύ πιο οπότε εύκολο. Έμεινε στην ιστορία της τέχνης σαν ο Τεριάτ, ας πούμε. Και επιστρέφει εδώ πέρα πότε? Δεν επέστρεψε ουσιαστικά, απλώς πια ερχόταν εδώ. Δηλαδή εγκαταστάθηκε στη Γαλλία, έφτιαξε όνομα στη Γαλλία. Μεγάλη προσφορά και στη Γαλλία, αλλά και μετά ερχόταν εδώ στα τελευταία χρόνια έτσι, για διακοπές στο πατρικό του έτσι, το καλοκαίρι. Όπου είχε επαφές με τον πνευματικό κόσμο και εξωτερικό. Έξω περισσότερο, εδώ πέρα ναι. Υπήρχαν. Έφερε πολλούς από τους φίλους του εδώ, στο πατρικό του, εδώ πιο κάτω που είναι. Κυρίως το άλλο έργο του Τεριάτ, εκτός από τη συλλογή αυτή που έχουμε, που είναι το αποτέλεσμα μιας συνεργασίας με τους μεγάλους καλλιτέχνες, τα ιερά τέρατα της μοντέρνας τέχνης. Συζητάμε δηλαδή πρώτη γενιά, Πικάσο, Σαγκάλ, Ματής. Το άλλο που πιστώνεται στην Τεριάτ σαν προσφορά και στην Ελλάδα και κυρίως στον τόπο είναι ο Θεόφιλος. Που δεν είναι ακριβώς, δεν ανακάλυψε, απλώς προώθησε και έκανε γνωστό τον Θεόφιλο. Κατάλαβε την αξία του, γιατί κοιτάξτε, αυτή την εποχή στη Γαλλία, που ο Τεριάτ έτσι γυρίζοντας τα καλοκαίρια ασχολήθηκε με τον Θεόφιλο, είχαν αρχίσει να αντιλαμβάνονται την αξία της λαϊκής τέχνης. Δεν ήταν, ας πούμε, κάτι που και μέχρι τώρα το αντιμετωπίζουμε, εντάξει, κάποια λαϊκή τέχνη. Είναι η διαφορά, όπως λέμε, η επίσημη μουσική και η λαϊκή μουσική, τα δημοτικά τραγούδια, τα οποία έχουν μια αξία και αυτά. Και βλέποντας το τι γινόταν και ποιες εξελίξεις υπήρχαν, ας το πούμε με το πετραπείο όρος, στην αναγνώριση της λαϊκής τέχνης, γυρίζοντας εδώ, είδε κάποιους πίνακες του Θεόφιλου, εκτίμησε με τα κριτήρια, τα οποία ήταν υψηλά κριτήρια για το Τεριάτ και για την εποχή του, ότι ο Θεόφιλος ήταν κάτι διαφορετικό που άξιζε τον κόπο και κατά κάποιο τρόπο τον βοήθησε και τον έκανε γνωστό. Φανταστείτε τώρα, σε μια εποχή που στη Γαλλία δεν είναι όπως τώρα που είναι πιο ανοιχτός, πιο ο κόσμος. Τότε ήταν αρκετά σοβινιστές, θα λέγαμε. Δηλαδή ήταν οι Γάλλοι-Γάλλοι, τελείωσε. Για να γίνει κάποιος σημαντικός στη Γαλλία, έπρεπε να προσπαθήσει 5 φορές παραπάνω. Αν δεν ήταν Γάλλος. Αν δεν ήταν Γάλλος. Οπότε ο Τεριάτ το κατάφερε, δίνοντας πολλά παραπάνω. Και ξέρουμε, μετά, δεν τα δείξανε και όλοι οι σπουδαίοι. Και μετά, στο τέλος έτσι, σκέφτηκε το να φτάσει να κάνει στο Θεόφιλο να κάνει έκθεση στο Λούβρο. Ο Θεόφιλος δίπλα σε αριστουργήματα της τέχνης ήταν μια καταξίωση. Τόσο για το Θεόφιλο όσο για το Τεριάτ, αλλά και για τη λαϊκή τέχνη. Και τα δύο μουσεία είναι πλάι-πλάι τώρα. Και ναι, πρώτα ο Τεριάτ το 1964 έκανε, δώρησε ένα μέρος της συλλογής του Θεόφιλου, μέρα του Θεόφιλου, που έκανε ο Θεόφιλος κατά παραγγελία του Τεριάτ.
τα δώρησε στο Δήμο Μυτιλίνης και έφτιαξε και αυτό το Μουσείο του Θεοφύλου που το έδωσε στο Δήμο. Όλος αυτός ο χώρος που βλέπετε το χωράφι έτσι αυτό έξω, 20 στρέμματα περίπου, είναι το Τεριάντη ήτανε. Mm-hmm. Και μετά το 79 σκέφτηκε όλα τα έργα των μοντέρνων καλλιτεχνών, τα έργα χαρακτικής κυρίως, να κάνει αυτό το δώρο στη γενέτειρά του και έκτισε το μουσείο. Τα έργα της συλλογής του. Τα έργα της συλλογής του και τα καλύτερα έργα του Θεόφιλου, mm-hmm. τα οποία τα είχε κρατήσει εκτός δωρεάς προς το Δήμο, γιατί ήθελε να κάνει κάποιες περιοδίες στο εξωτερικό, κάποιες εκθέσεις. Και ο Θεόφιλος ταξίδευσε Τόκιο, Νέα Υόρκη, δηλαδή πήγε ακόμα παραπέρα από την Ευρώπη. Και αυτά τα καλύτερα τα έδωσε στο λοιπόν, μουσείο εδώ. Το μουσείο από πότε είναι το. Το μουσείο είναι το πρώτο μουσείο μοντέρνας τέχνης στην Ελλάδα. Είναι από το 1979. Το 1979. 1979, ναι. Και τι περιλαμβάνει η συλλογή του. Καταρχήν να πούμε ότι ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού. Έτσι. Ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού, εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, είναι νομικό πρόσωπο του Μουσείου Δικαίου. Αν μου επιτραπεί έτσι να κάνω για το πολύ τον κόσμο έτσι, περισσότερο, αν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι υπάρχει από όλες τα ρεύματα της τέχνης, συζητάμε για μοντέρνα τέχνη, mm-hmm. και μετά το εξειδικεύσουμε στη χαρακτική, που είναι μια από τις τρεις κλασικές μορφές των εικαστικών τεχνών, πρέπει να είναι ίσως και το μοναδικό μουσείο στον κόσμο που έχει αυτή την εκπροσώπηση σε αυτούς τους μεγάλους καλλιτέχνες. Συζητάμε πάντα με αυτή τη λογική, έτσι, δηλαδή δεν συζητάμε ότι συγκρινόμαστε με το Λούβρο γενικότερα. Ή το Πράτη. Είναι όμως, πιστεύω ότι τα χαρακτικά που έχουμε εμείς εδώ πέρα, που αφορούν συγκεκριμένα τη μοντέρνα τέχνη, δεν την έχει το Λούβρο. Mm-hmm. Αυτό εννοώ. Για να μην παρεξηγηθώ δηλαδή. Και πολύ καλά το λέτε. Τώρα, με αυτή τη λογική, μετά μην ξεχνάτε το εξής, ότι δεν συζητάμε για ένα μουσείο όπως τα υπόλοιπα, δεν το λέω υποτιμητικά, απλώς θέλω να πω ότι είναι λογικό. Έχουν δημιουργήσει συλλογές μοντέρνας τέχνης και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από τη δεκαετία του 60-70 και μετά. Συζητάμε ότι αυτή είναι η πρώτη γενιά. Η γενιά δηλαδή του 30, του 40, δηλαδή η πρώτη μεγάλη καλλιτέχνες αυτή που δημιούργησαν τον μοντερνισμό ουσιαστικά. Για πόσα έργα μιλάμε δηλαδή. Τα έργα χαρακτικής πάντα, έτσι. Συζητάμε ότι πρέπει να είναι γύρω στα 2.000. Αυτά βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, εντάξει. Τώρα έγινε μια καινούργια επανατοποθέτηση της συλλογής. Κάποιες αίθουσες διαμορφώθηκαν αντίστοιχα. Εκτίθεται ένα πολύ μικρό ποσοστό. Δηλαδή, εντάξει, να είναι 300, 400. Και τα άλλα 1.500-1.700 έργα πού είναι. Σε αποθήκες. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ το βλέπω και λίγο πρακτικά, ας πούμε, επιτραπή. Δηλαδή, φτύρονται λιγότερο τα αποθηκευμένα, γιατί συζητάμε για χαρτί, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, και πιστεύω ότι τελικά το να έχει κάποιος την ευκαιρία και την ικανοποίηση να δει, ας πούμε, Πικάσο, δεν είναι το να δει 50 Πικάσο. Μπορεί να δει, ας πούμε, και μόνο 10 και να είναι αρκετά. Ναι. Απλώς είναι μια παρακαταθήκη, είναι και λίγο προστασία, θα λέγα, αυτό το πράγμα. Ναι. Καλά, εμένα δεν με βρίσκει πολύ σύμφωνο αυτό. Σας είπα από ποια πλευρά το βλέπετε. Ναι. Δηλαδή, εγώ το βλέπω σαν, ας πούμε, τώρα διαχειριστής. Mm-hmm. Θέλω να πω το εξής, ότι εάν ήμασταν στην Αθήνα mm-hmm. και ήταν ένα μουσείο το οποίο ήταν όπως ένας όροφος εθνικής πινακοθήκης, σαφώς, ας πούμε, θα ήταν διπλάσια, τριπλάσια τα έργα. Αλλά θα μπορούσε κάποιο να γίνει ένα παράρτημα αυτού του μουσείου και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, οπουδήποτε. Θα μπορούσε, ξέρετε, το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι το πρόβλημα. Έτσι είναι, φαντάζομαι και παντού. Είναι νομοθεσία. Δηλαδή, οι όροι δωρεάς και η δωρεά, αυτά τα έργα, ας πούμε, ήταν για να ανήκουν εδώ. Δεν μπορείς να δανείσεις, μπορείς, ας πούμε, να κάνεις ένα παράρτημα, όπως λέτε. Αλλά και αυτό φαντάζομαι θα έχει μεγάλα προβλήματα. Καθαρά τυπικά, έτσι. Συζητάμε και νομικά ναι. και πώς θα πάνε. Και γραφειοκρατικά. Γραφειοκρατικά, και... ναι. Οπότε, αυτό που προσπαθώ να κάνω τα τελευταία χρόνια είναι ότι. Να μπορέσουν να έτσι είναι διτός στόχος κάπου και να μοιραστούμε αυτά τα πράγματα και με τους υπόλοιπους στην Ελλάδα. Με την έννοια πια ότι τώρα είχαμε πάει, έχω φτιάξει έτσι μια κατά κάποιο τρόπο κινητή, ας πούμε έτσι. Έκθεση. Ένα κομμάτι, ναι. Το οποίο είναι προσωπευτικό, δηλαδή έχει 4-5 έργα του Σαγκάλ, 5-6 έργα του Πικάσο. Είναι αρκετά δηλαδή, γύρω στα 80 έργα. Τα οποία ταξιδεύουν. Ναι. Είχαμε πάει στο Ηράκλειο για ένα 20ήμερο περίπου, πήγαν 20.000 άτομα. Πήγαμε πάει στην Πάτρα πριν από ένα μήνα, τέλειωσε η έκθεση.
δίνεται ευκαιρία, πέρα από τους επισκέπτες που θα έρθουν να δούνε, δίνεται και ευκαιρία και σε, φαντάζομαι έχουμε τα επόμενα 50 χρόνια υπάρχει. Να γίνονται διάφορα. Να γίνει, ας πούμε. Πάντως, γενικά, εμένα έτσι με στεναχωρεί αυτή η υπόθεση των αποθηκών των εργοτέχνης. Εμένα με στεναχωρεί περισσότερο. Γιατί ο εργοτέχνης δεν έχει γίνει για να είναι σε μια αποθήκη. Έτσι, με τίποτα δεν το κάνει ο καλλιτέχνης. Σαφώς, αλλά αν σκεφτείτε το Λούβρο καημένο, τι να πει. Το Λούβρο το καημένο, τι να πει. Το Λούβρο το καημένο δεν είναι καημένο καταρχήν. Και δεύτερον, έχει αγοράσει κάποια πράγματα και τα έχει βάλει εκεί πέρα. Έχει αγοράσει με την έννοια ότι είναι το κράτος. Το οποίο προστατεύει. Αγόραζε, ναι. Όχι, το κράτος προσπαθεί να αποκτήσει την κυριότητα των αντικειμένων αυτών τέχνης, για το Λούβρο τώρα λέμε, και για να τα προστατέψει, για να μην το πάρει ο ιδιώτης. Υπάρχει αυτή η λογική. Αλλά σε γενικές γραμμές να ευχόμαστε να γίνεται η συντήρηση και η διατήρηση σωστά, γιατί είναι διαχρονικά η έκθεση, η αξία της έκθεσης να παραμείνει. Ναι, αλλά κατά καιρούς έχουμε δει καταστροφές σε αποθήκες, νερά, ναι, προβλήματα, εντάξει, ναι, και στο ίδιο το Λούβρο, θυμάστε. Ναι, 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 τα έχετε δει, ναι, ναι, αυτά. Τέλος πάντων, δεν το θυμάμαι στο Λούβρο τι κάνει τώρα. Το κάνουμε εμείς. Η ευχή μου θα ήταν να μπορούσαμε να ανεβάσουμε όσο γίνεται το επίπεδο, ώστε να καταλάβει πολύ ο κόσμος μια εποχή η οποία, εντάξει, είναι η εποχή των deep, θα έλεγα. Δηλαδή, ξέρεις, οι γρήγορες και οι λύσεις. Να καταλάβει ότι η ζωή έχει και κάποιο νόημα. Όχι ζουν και καλά με την μοντέρνα τέχνη μόνο. Απλά και ωραία ότι δεν είναι μονάχα η δουλειά, η καριέρα. Υπάρχουν κάποιες μικρές σταγονίες ευτυχίας, τα οποία μπορείς πολύ εύκολα να τις βρεις. Δηλαδή να κάνεις μια βόλτα, να μπεις εδώ μέσα, να δεις πώς ζωγραφίζουν τότε. Mm-hmm. Δεν είναι απαραίτητο να σ' αρέσει ή να μη σ' αρέσει ή να συμφωνείς. Να διαβάσεις ένα βιβλίο που λέγαμε που να είναι εξωσχολικό, αν είμαστε μαθητές. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή η νοοτροπία πρέπει να αλλάζει σιγά σιγά να είναι προσπάθειά μας. Ναι, βέβαια τότε θα αλλάξει ο κόσμος όλος, έτσι. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Αν αλλάξει η εικαστική οπτική των ανθρώπων. Έρχονται σχολεία εδώ πέρα, γίνονται, ναι, προγράμματα για μαθητές. Έχουμε την ευτυχή σύμπτωση, αλλά δεν είναι και σύμπτωση, είναι και δουλειά. Δουλειά, ναι, από πίσω πολύ. Είναι το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το οποίο είναι πολύ σχετικό με την τέχνη, τα εικαστικά, αλλά και κυρίως με τις εφαρμογές σε σχέση με τις τεχνολογίες. Υπάρχει λοιπόν το μέσα και πέρα το εργαστήριο της μουσεολογίας, το οποίο μεταξύ άλλων έχει και το εκπαιδευτικά προγράμματα, την διαμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Οπότε υπάρχει ένας κοινός στόχος και για το εργαστήριο να εκπαιδεύει τους φοιτητές σε πραγματικές συνθήκες. Πώς γίνονται τα προγράμματα, πού χωλαίνει κάτι, πού θέλει βελτίωση, πώς μπορεί να αποδώσει καλύτερα. Και φυσικά και για μας να μπορέσουμε να προσφέρουμε κοινωνικά, αν το θέλετε. Γιατί εντάξει, τώρα η Μυτιλήνη δεν είναι Κρήτη με την έννοια της σεζόν. Ο τουρισμός έρχεται εδώ πέρα το Μάιο, δηλαδή θα πρέπει το χειμώνα να μπορέσουμε να κάνουμε και κάτι. Μπορούμε να το κάνουμε. Οπότε είχαμε για τα τελευταία χρόνια πλην πανδημίας. Είχαμε μια προσέλευση με τη συνεργασία του τμήματος. Περίπου ήταν κάθε εβδομάδα και έκλεινε κιόλας και δεν μπορούσαν να βρουν και θέση. Κάθε εβδομάδα είχαμε 4 τάξεις 20-25 άτομα που κάνουν ένα πρόγραμμα διαρκείας 2,5 ώρων. Δηλαδή, ναι, παιδιά. Δηλαδή δεν ήταν απλώς παιδάκια, θα δείτε αυτό και θα σας εξηγήσω. Κάνουν δουλειά. Δηλαδή είχαμε μια αίθουσα εκεί πέρα που κάνουν τα παιδιά έτσι μέσα. Η δημιουργική απασχόληση απλώς. Φαντάζομαι κάτι... έχετε ξεναγήσει πολλές φορές. Καλά, μαθητές. Εντάξει, ναι, ναι, ναι. Κάποια άποψη ενός παιδιού, άποψη... κάποια ερώτηση, κάποια απορία που σας παραξένεψε. Θα έλεγα ότι τα πολύ... παιδιά έχουν λύσει απορίες τους, δημιουργούν σε εμάς απορίες. Δηλαδή, όταν ήταν κλειστό το μουσείο, γιατί φτιαχνόταν οι αίθουσες για ένα χρονικό διάστημα 2-3 χρονών, είπα να κάνω ένα PowerPoint, να πάω στα σχολιά τα δημοτικά, ας πούμε, να τους δείχνω κάποια πράγματα. Και αυτό έτσι κάτι ελαφρύ για τα παιδάκια τώρα, να βλέπουν δυο σαγκάλ, να τους λέω εγώ πραγματάκια. Ήταν γύρω στη μισή ώρα, οπότε με λέω, στα 20 λεφτά θα κοιμηθούν αυτά. Θα έχουν βαρεθεί, ναι. Θα έχουν βαρεθεί. Συζητάμε, κρατάγανε μια μισή ώρα μέσα. Με ερωτήσεις, με ερωτήσεις, με ερωτήσεις. Και οι απορίες των παιδιών. Οι απορίες των παιδιών, να σας πω κάτι, αυτό που τους έλειπε ήταν να ξεκλειδώσεις κάποια πράγματα. Και να μπορέσεις κάπου να τους δώσεις μια κατεύθυνση. Δηλαδή, τους έλεγα το αγαπημένο παράδειγμα που τον αντιλαμβανόταν. Τους έλεγα, παιδιά, αυτά ήταν πέμπτη, έκτη τάξη δημοτικού. Σου λέω, παιδιά, σας λέει ο δάσκαλος να παίξετε μπάλα. Γιατί στην αρχή γελάγανε, λέει, τι είναι αυτά, λέει, κύριε.
να παίξετε μπάλα με την πρώτη δημοτικού. Εντάξει, κύριε, θα συνοικήσουμε, τι θα πούνε τα παιδάκια. Λέω και την άλλη εβδομάδα, σα λέει ο δάσκαλο, να παίξετε. Όταν το είπα τρίτη φορά, τρίτη εβδομάδα, κύριε, τι θα παίζουμε με αυτού συνέχεια. Λέω παιδιά, έτσι είναι. Και ζωγράφη ευθύλιο, μέχρι τότε ήταν ένα δέντρο που είχε 5.800 φύλλα. Και όλοι ζωγραφίζουν αυτό το δέντρο με κάποιε παραλλαγέ 5.800 φύλλα. Κάποια στιγμή όμω όλοι αυτοί είπαν, δεν μπορούμε αυτό το πράγμα το κάνουμε πιο απλό. Να βάλουμε τρει πινελιέ και να μπορέσουμε να καταφέρουμε να δώσουμε το νόημα ότι αυτό είναι ένα δέντρο. Και του πήγαινα σε ένα που έχουμε έτσι ένα έργο του Λεζέ, που είναι κάποιες σκεπές, κάτι τετράγωνα δηλαδή ουσιαστικά, ένα πράσινο από πίσω μέσα σε ένα πιο ανοιχτότερο πράσινο που έχει ένα σχήμα, θα έλεγα, θα μοιάζει κάπως με πάπια, έτσι το σχήμα, το ράμφος, ας πούμε. Λέω, παιδιά, αυτό τι είναι. Α, αυτό είναι ένα χωριό που έχει ένα καμπαναριό και από πίσω είναι δέντρα. Λέω, αυτό το βλέπω σαν πάπια, με πράσινη πάπια, αλλά... Ναι, όχι, όμως σε σχέση με τα άλλα. Λέω, βλέπετε ότι τελικά, λέω, κατάφερε αυτός ο καλλιτέχνης να σας δώσω να καταλάβετε με άσχετα σχήματα, με τετραγωνάκια και τριγωνάκια, εντάξει, ότι ήθελε να πει αυτό το πράγμα. Και λέω, κανείς από αυτούς δεν είπε ότι α, αυτό είναι τέχνη, πρέπει να το καταλαβαίνετε όλοι. Όλοι αυτοί κάνανε μια προσπάθεια, λέω, όπως γίνεται και στις επιστήμες, που λέγαμε πριν από 200 χρόνια ότι άμα ένα πράγμα είναι βαρύτερο από τον αέρα, δεν πετάει. Θα είχαμε μείνει ακόμα, άμα κάποιοι δεν σκεφτόταν διαφορετικά, δεν θα είχαμε αεροπλάνα τώρα. Οπότε, όταν το καταλαβαίνουν έτσι, καταρχήν τους φεύγει ο φόβος ότι είναι υποχρεωμένοι να καταλάβουν κάτι. Mm-hmm. Αρχίζουν και το βλέπουν πιο απαλά, γενικά, το βλέπουν σαν παιχνίδι και αρχίζουν να βρίσκουν κάποια στοιχεία. Ας πούμε, το αγαπημένο τους ασχολία, τέλος πάντων, να κάνουν ένα πρόγραμμα είναι να κόβουν όπως έκοβε ο Ματής, όταν ήταν μεγάλος ο Ματής, δεν μπορούσε να χειριστεί εύκολα το πινέλο. Και έκοβε χαρτόνια και έκανε μια μορφή κολλάζ κακώς. Και με το κολλάζ έκανε το εσωτερικό ή το εξωτερικό του κολλάζ, έκανε κάποιες συνθέσεις. Αυτό είναι το αγαπημένο τους έτσι, για τα παιδάκια. Αλλά γενικά είναι να τους δώσει να καταλάβουν ότι δεν είναι όλα τα πράγματα χρηστικά, θα έλεγα, χρήσιμα είναι, αλλά είναι αξιοποιήσιμα. Αυτό που τους μαθαίνουμε, προσπαθούμε να τους καλάσουμε δηλαδή. Ότι θα κάνεις αυτό και πρέπει να έχει κάποιο νόημα. Θα κάνεις το άλλο, πρέπει να έχει κάποιο νόημα. Είναι και κάποια πράγματα που σου βελτιώνουν όσον αφορά το. Και την ψυχολογία σου κατάσταση μόνο. Πάντως, γενικά, αυτό που παλιά λέγαμε ηχνογραφία, η ζωγραφική, οι καστικά στα σχολεία δεν είναι πολύ ανεπτυγμένο. Δηλαδή, έχει μείνει πολύ πίσω. Και ναι, είναι δεν κακό είναι. Αυτό. Μα γενικά, να σκεφτείτε ότι το Σύνταγμα λέγει ότι αναπτύσσονται, ότι προβάλλονται οι τέχνες και οι επιστήμες. Ποιες τέχνες. Στα σχολεία, μα δείτε, έχουν βγάλει το σχέδιο από το Λύκειο. Τη μουσική την στριμώχνουν μαζί με τη ζωγραφική. Αυτοί που τα κάνουν τώρα, τα τελευταία 10-15 χρόνια είναι που έχουν μια κάποια εξειδίκευση. Συνήθως ήμουν ο δάσκαλος, άμα ήξερε ο δάσκαλος να ζωγραφίσει κάπως, έκανε κάτι. Ναι, και αυτό είναι. Δεν θεωρείται επένδυση. Ναι, και πολλές φορές και αν γίνει είναι η ώρα του παιδιού, δηλαδή. Ναι, καταλαβαίνετε. Ναι, ναι. Και τα παιδιά κάνουν φασαρία εκεί πέρα. Και ουσιαστικά εμείς οι μεγάλοι, ας το πούμε, θα πρέπει να το σκεφτούμε περισσότερο. Mm-hmm. Το πώς θα το κάνουμε. Λοιπόν, πάμε στο μουσείο. Λοιπόν. Εκτός από τη χαρακτική, τα χαρακτικά αυτά, τι άλλα έχουμε. Εκτός από τα χαρακτικά, ο Τεργιάτη είχε δημιουργήσει ουσιαστικά. Ο Τεργιάτη ήταν πέρα από το ευεργέτη σε τοπικό επίπεδο. Όποιος Έλληνας πήγαινε στο Παρίσι, πήγαινε καλλιτέχνης. Έμενε σπίτι του. Καλλιτέχνης πήγαινε, ναι, και έβρισκε και τις διάφορες συνδέσεις του Τεργιάτη. Τον βοηθούσε ο Τεργιάτη να. Αυτοί ο Τσαρούχης, ο Φασκενός, όλοι αυτοί που πέρασαν τον Τεργιάτη. Mm-hmm. Είχε αναπτύξει φιλία με αυτούς όλους. Κάποια στιγμή για να τους βοηθήσει, αγόραζε έργα. Είχε λοιπόν μια συλλογή αρκετά πλούσια. Γιατί συζητάμε ότι η σχέση του Τεργιάτη, ένα πράγμα που το καθιστά μοναδικό το μουσείο και φυσικά πιο μοναδικό ακόμα τον Τεργιάτη, είναι ότι κατάφερε να πετύχει δύο πράγματα τα οποία ήταν πολύ δύσκολα και ακόμα και τώρα είναι αδύνατα να γίνουν, όσο περνάει ο καιρός πια δηλαδή. Οι περισσότεροι από αυτούς τους καλλιτέχνες ήταν εντάξει, Ευρωπαίοι, Βόρειο-Ευρωπαίοι. Εκτός από το Μπικάσο, ξέρω εγώ, έτσι. Κατάφερε να τους περάσει αυτή τη λογική της παρέας, αλλά της παρέας που έχουμε εμείς στη Μεσογειακή, βέβαια, που είναι ότι, με επιτραπεί έτσι η ορολογία, ότι απειλούμε καμιά ώρα εκεί να κάνουμε και καμιά δουλειά. Δηλαδή, αυτά τα τραγούδια που βγάζουν, αυτή η μουσική που βγάζουν, οι άνθρωποι που δεν κοιτάνε ότι υπάρχει το deadline και πρέπει να τελειώσουμε σε μια εβδομάδα ή πρέπει να πάρουμε τόσα γι' αυτό και δεν αξίζει τον κόπο να το κάνουμε. Αυτή λοιπόν την ικανότητα, αυτή η παρέα να παράγει πράγματα, μπόρεσε να τους καταφέρει να τους κάνει μια παρέα.
Αν σκεφτείτε ότι υπάρχουν, δηλαδή γύρω στους 25 καλλιτέχνες, συζητάμε τα πρώτα ονόματα. Στο πύργο αφιβάλλω, στη σημερινή εποχή μπορείς να βάλεις 4 καλλιτέχνες να συνοηθούν, ας πούμε. Να μην πω για 3. Αυτός κατάφερε έτσι κάπου να τους περάσει αυτήν την ιστορία. Το μουσείο έχει φήμη στο εξωτερικό, σε ανάλογα... Στο εξωτερικό έχει περισσότερη φήμη. Γιατί μετράει το μουσείο Τεργέτη. Mm-hmm. Αλλά ότι είπαμε... έχει αυτά τα έργα, ότι είναι στη συλλογή του. Ναι. Έχουν έρθει επισκέπτες από το εξωτερικό, ναι, γνωρίζοντας συνήθως... ότι εδώ υπάρχει, ναι, Ματίς, Πικάσο κλπ. Επισκέπτες οι οποίοι είναι γνώστες του αντικειμένου, ναι. Αυτό που με σοκάρει, θα έλεγα, και είναι αυτή η κατάλληλη λέξη, είναι ότι όταν έρχεται, ας πούμε, κάποιος ο οποίος έχει ένα μέσο επάγγελμα, δηλαδή είναι εστιατόρας, ας πούμε, και λέει, μένω έκπληκτος γιατί, ας πούμε, δεν περίμενα να το δω. Δηλαδή, περισσότερο αυτό λένε. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν περιμένει να δει αυτό το πράγμα εδώ. Αυτό στη Μυτιλήνη. Στη Μυτιλήνη. Αυτό εννοεί. Δηλαδή, συζητάμε ότι αυτό το πράγμα, αν ήταν, ξέρω εγώ, στο Παρίσι, στην Αθήνα, έστω, θα έλεγε ο άλλος ότι εντάξει, κάπου ναι, το περιμένω, το βλέπω. Εδώ πέρα παθαίνω σοκ, ας πούμε. Mm-hmm. Είναι. Δημιουργεί υποχρεώσεις, αλλά από την άλλη μεριά είναι και πρόβλημα, όχι για εμάς πια, είναι πρόβλημα γενικότερα. Κάποιος που δεν μπορεί να έρθει μπορεί να δει το μουσείο από το εξωτερικό μέσω διαδικτύου, σελίδων. Έχω μια σελίδα το μουσείο, ας πούμε, αλλά εντάξει, είναι λίγα πράγματα. Κοιτάξτε, το μεγάλο πρόβλημα, και δεν είναι αυτό μόνο δικό μου το μουσείο, είναι γενικότερα σε τα περισσότερα μουσεία που έχουν να δείξουν κάτι, είναι το προσωπικό. Δηλαδή, ο πολιτισμός δεν είναι ένα προϊόν και δεν νομίζω ότι και ιδιωτικός να γίνει, ότι θα αλλάξει τίποτα. Άλλωστε, έχουμε δει τις εφαρμογές. Το οποίο κάπου είναι επένδυση μικροχρόνια. Δηλαδή, τουρισμός δεν είναι τουρισμός. Πολιτισμός και τουρισμός, ας το πούμε. Δεν είναι πόσα εισιτήρια θα κόψει ένα μουσείο. Αν σκεφτείτε ότι από την έκθεση στο Ηράκλειο, εμείς δεν κερδίσαμε οικονομικά κάτι, αλλά θα έρθουν, ξέρω, από τις 20.000 αυτούς, ας πούμε, μπορεί να έρθουν, ας πούμε, 500 άτομα να επισκεφθούν τη Μυτιλήνη. Ναι. Από αυτούς που έρχονται εδώ πέρα για να δουν το μουσείο, κάποιοι αφήνουν κάποια χρήματα συγκοινωνίες, στα ξενοδοχεία. Στο καφενείο, στο εστιατόριο κλπ. Θέλω να πω ότι είναι ανάπτυξη ουσιαστικά. Όταν ακολουθούμε λοιπόν, το βλέπουμε όμως καθαρά ότι αξίζει, δεν αξίζει τον κόπο, δημιουργούνται προβλήματα που έχουν σχέση με το προσωπικό. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να αποδώσουμε πολλά περισσότερα και σαν οργάνωση, αλλά κυρίως προς τα έξω. Πλην όμως, άμα δεν έχεις προσωπικό, δηλαδή πρόβλημα. Πόσα άτομα ακόμα νομίζετε ότι θα μπορούσαν να απορροφηθούν εδώ να εργάζονται? Πόσα άτομα, άμα σκεφτούμε για μόνιμο υπάλληλο, για έτσι. Οργανικές θέσεις. Οργανικές θέσεις υπάρχουν, μόνιμο υπάλληλο. Πόσο περισσότερο από τον ένα? Τι εννοείτε ένα? Ένα. Εγώ. Δεν έχω μόνιμο υπάλληλο. Ούτε γραμματική υποστήριξη. Είναι δύο παιδιά έτσι κάτω φυλάκες, οι οποίοι ήταν οχτάμινο. Και τώρα, αν καταφέρουμε να τους ξαναπάρουμε, πάλι οχτάμινο. Αλλιώς, εσείς ανοίγετε εσείς τρόπο. Τα κλίματα. Θα βρω τρόπο, δεν υπάρχει θέμα. Εντάξει, 50 τέχνες κατεργάζεται, ναι, είναι διαχρονικό έτσι. 50 τέχνες ούποι. Αυτό σίγουρα σε προσωπικό επίπεδο, γιατί έχω τελειώσει καλά τεχνών και δεν προλαβαίνω να κάνω και πολλά πράγματα. Αλλά θέλω να πω ότι ας πούμε το e-shop είναι κάτι το οποίο πια είναι πολύ οικείο, mm-hmm, και στους χρήστες. Mm-hmm. Δεν είναι, ας πούμε, μια μοντέρνα ανακάλυψη που άλλος δεν μπορεί να μπει. Θα μπορούσαμε να απευθυνθούμε και για να βελτιώσουμε τα οικονομικά του μουσείου στους Έλληνες, ξέρω εγώ, στην Ομογένεια, γενικότερα. Άμα το πάρετε αναλογικά, δηλαδή το να πουλήσει στην Αμερική αυτή τη βδομάδα 5.000 αφίσεις δεν είναι τίποτα. Mm-hmm. Πλην όμως είναι κάποια έσοδα. Ή λιθογραφίες, αυτό εννοώ, αφήνει αντίγραφα, αντίγραφα συνήθως. Αυτό το πράγμα όμως πρέπει να το κάνεις υπεύθυνα. Δηλαδή, δεν το ανοίγουμε και το κλείνουμε, οπότε προλαβαίνουμε για έπεισε μπράβο και μετά. Υπάλληλος, δεν έχει σύμβαση. Λοιπόν, άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνονται κάποια πράγματα, αν όχι τίποτα άλλο, με αξιοπρεπή τρόπο, για να έχουν μια συνέχεια. Άρα, εντάξει, φαντάζομαι ότι έχει ανεργία η Μυτιλήνη, οπότε θα μπορούσαν να έρθουν εδώ πέρα άτομα. Να... Δεν μπορείς εύκολα, γιατί πέρα από την εξειδίκευση κάποια πράγματα, είναι και το ΑΣΕΠ, είναι πολλά πράγματα. Καλά, δεν νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει ένας διαγωνισμός για να έρθουν εδώ πέρα 5 άτομα. Πόσα χρήματα. Το ΑΣΕΠ πρέπει να εγκριθεί πρώτα από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ωραία, αυτό λέω. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο δεν γίνεται. Αυτό λέω. Δεν είναι. Εδώ και αυτή η κατάσταση. Φαντάζομαι και 7-8 χρόνια. Είναι λίγο περίπλοκα τα πράγματα, δεν είναι θέμα βούλησης. Να το πούμε πιο έτσι, πιο ξεκάθαρα, γιατί υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που είναι σημαντικές. Δηλαδή, τα τελευταία 20 χρόνια τα πάντα λειτουργούν όχι με ίδιους πόρους στην Ελλάδα, αλλά με ευρωπαϊκά προγράμματα.
Η διαφορά μου ποια είναι, μία διαφορά που είναι πολύ σημαντική σε σχέση με τα άλλα μουσεία. Ένα αρχαιολογικό μουσείο, μια υπηρεσία δηλαδή που κάνει και ένας καφές, μπορεί να πάρει ένα πρόγραμμα, πρώτον γιατί έχει την διοικητική υποστήριξη επάρκεια για να καταθέσει τα χαρτιά, ενώ εγώ τι θα υπογράψω. Διευθυντής απόφοιτος σχολών τεχνών δεν λέει τίποτα, πρέπει να είσαι μηχανικός ή ανάλογα. Ναι, και μπορεί να κρατήσει τον υπάλληλο, μπορεί να κρατήσει τον υπάλληλο για 5 χρόνια που θα κρατάει ένα σκαφί. Εμένα όμως που είναι, θα μπορούσα να πω, παροχή υπηρεσιών ο φύλακας, πρέπει να το πάρω 8 μήνο. Και δεν μπορεί να συμπληρώσει ναι, 12 πρέπει να τον πάρετε γιατί έτσι λέει ο νόμος, γιατί έτσι λέει ναι. Το σύστημα κλπ. Αυτά να αλλάξουν όμως αλλάζει όλο το πράγμα. Αυτό θέλω να δεν πω. Δεν ότι... να αλλάξω. Όχι. Ναι, θέλω να πω δηλαδή. Την προσωπική ναι, κουβέντα. Ναι. Θέλω να πω ότι δοκιμάζω διάφορα έτσι, κατά καιρούς, αλλά το βασικό είναι πιο ότι εφόσον δεν μπορούμε να ωφεληθούμε από ευρωπαϊκά προγράμματα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι όσον αφορά αυτό τον τομέα. Ο άλλος τομέας είναι ότι αν εγκριθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών και αν εγκριθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, σας πληροφορώ ότι τα τελευταία 3 χρόνια εγκρίνεται 1-2 θέσεις φυλάκων. Κατά τα άλλα, Δήμος, Περιφέρεια βοηθούν. Ο Δήμος είναι ο αστυνομικό πρόσωπο του Δημοσίου Δικαίου, άρα δεν μπορούν να βοηθήσουν πρακτικά. Πρακτικά, έτσι. Ουσιαστικά θα μπορούσαν να βοηθήσουν με την έννοια της πίεσης προς το αρμόδιο Υπουργείο. Προφανώς δεν γίνεται ούτε αυτό. Δεν γίνεται ούτε αυτό. Πόσα άτομα δηλαδή θα μπορούσαν να έχουν κοίταξε, απασχόληση εδώ. Τα απαραίτητα άτομα θα πρέπει να είναι μια διοικητική υποστήριξη, μια γραμματεία. Για να, ναι, για να μπορέσουν να κάνουν εγώ τη δουλειά που πρέπει να κάνω. Γραμματεία, 2-3 άτομα φαντάζομαι σε ψηφιακό επίπεδο. Όχι, να συζητάμε ένα άτομο στην γραμματεία. Εγώ είμαι και ολιγαρχής γιατί θέλω να είμαι πιο. Σας βλέπω πάρα πολύ. Γιατί μέχρι τώρα αυτό που κάνω είναι. Ναι, κρατάω αυτό που μπορώ να κάνω εγώ για να μπορώ. Ωραία. Και... Λοιπόν, φύλακες οπωσδήποτε. Είστε μιας αλφα ηλικίας. Αύριο μεθαύριο τι γίνεται. Το έθεσες καλά. Ναι. Μπορώ να πάρω σύνταξη εδώ πέρα και 3-4 χρόνια. Και αυτό που σκέφτομαι το μετά. Το φαντάζομαι. Υπάρχει μια διάδοχη κατάσταση. Έχετε, ξέρετε κάτι, βλέπετε κάτι, μπορεί να γίνει κάτι. Δεν άρα λοιπόν τι θα δεν γίνει. Βλέπω εύκολα. Θα πέσει λουκέτο. Πολύ φοβάμαι. Πρακτικά λέω. Πολύ φοβάμαι και δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Δεν θεωρώ ότι είμαι αντικατάστατος. Απλά και ωραία λέω ότι. Έτυχε να είμαι σε κάποια γενιά που κάναμε και κάποια πράγματα παραπάνω. Αυτή τη στιγμή ο επόμενος θα έχει σίγουρα 40 πτυχία περισσότερα από τα δικά μου, αλλά δεν μπορεί να είναι τόσο πρακτικός. Λοιπόν, και για να διευθύνεις πρέπει να έχεις και κάποια άτομα να διευθύνεις. Δεν είναι απλός ο τίτλος, δεν λέει τίποτα. Όσον αφορά το άλλο που ρωτήσατε, θέλει τουλάχιστον 2 φύλακες και ένα γραμματεία. Με αυτά λοιπόν λειτουργεί το μουσείο. Όπως λειτουργεί. Κανένα μουσείο. Δεν λειτουργεί. Και λέω το εξής. Άμα θέλουμε εκπαιδευτικά προγράμματα, θα μπορούσε να έχω κάποιον με αυτήν την ειδικότητα να κάνει κάθε μέρα εκπαιδευτικά προγράμματα. Άμα θέλουμε να κάνουμε το e-shop και έτσι, λέμε τώρα, διάφορα έτσι που έχουν σχέση με τη τεχνολογία, έτσι, θα χρειαστεί ακόμα ένα άτομο. Και άμα θέλουμε να κάνουμε και προετοιμασία εκθέσεων και έτσι, χρειάζεται πάλι. Λοιπόν, αλλά αρκούμαστε... Να τα 10 άτομα που είπα εγώ, που ναι, έπρεπε να ναι, είναι ναι. Εδώ, να έχουν και αυτοί οι άνθρωποι μεροκάματο, να ναι, όχι, μα το κυριότερο λίγο. Είναι αυτό, ότι μπορεί να τα βγάλει. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, σκέφτομαι ότι αν όχι τίποτα άλλο, εμείς αποδεικνύουμε στην πράξη, όχι θεωρητικά, δηλαδή που λέει κάποιος άνοιξε αγορά, ξέρω εγώ, της Γαλλίας, ας πούμε, για την Καβάλα, επειδή ήρθαν 5 Γάλλοι τουρίστες. Συζητάμε, εμείς έχουμε αποδείξει ότι αυτή τη στιγμή και η επισκεψιμότητα μας είναι από τις καλύτερες, τουλάχιστον στην πόλη της Μυτιλήνης, αλλά και αυτό αυτές κινήσεις που κάναμε. Δηλαδή τώρα δεν συζητάμε. Η Πάτρα, ας πούμε, και το Ηράκλειο δεν ήταν κάποια χωριά που δεν είχαν να κάνουν. Ναι, εγώ φαντάζομαι όμως ότι και εμείς είμαι πιο οργανωμένη γραμματεία, ναι, ας πούμε, ναι. Που όπως είπαμε δεν υπάρχει. Κοιτάξτε, θα μπορούσαν να έρχονται εντάξει. Εδώ πέρα σχολές καλών τεχνών από το εξωτερικό. Να έρχονται οργανωμένα. Και τέτοια κανονίζουμε καμιά φορά, αλλά σας είπα. Μόλις είναι... σας και εντάξει, έχω τον Ιμόντερ που λέει. Ναι. Έχω να πάρω άδεια. Πάνω από 20 χρόνια. Αυτό λέω, φαντάζομαι. Δεν προλαβαίνω. Να κάνουμε και να οργανώνουμε ναι. Διάφορες μπιενάλε να ζωγραφίζουν οι άνθρωποι εδώ πέρα. Μια να μερίδα, τα έργα εδώ. Προχτές είχαμε μια ημερίδα, τώρα κανονίζουμε στο Ίδρυμα Θεοχαράκη μια άλλη ημερίδα για τον γύρω στο Μάιο εκεί πέρα, στην ημέρα των μουσείων. Τώρα με πήρε τηλέφωνο από το Πανεπιστήμιο κάτι για την συνταγογράφηση, για τη θεραπεία μέσω τέχνης, κάτι σχετικό δηλαδή. Μπορούμε να τα κάνουμε. Όχι σε θεωρητικό επίπεδο, πρακτικό εννοώ ότι γίνονται. Απλώς είναι το θέμα ότι δεν μπορείς να βασίζεσαι πάνω ότι εντάξει εγώ θα είμαι
καλά εκείνη τη μέρα. Σωστά. Είναι αυτό το πρόβλημα. Σωστά. Και θα είναι και όλα καλά και θα αλλά, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι καμιά φορά λίγο άλλο, εντάξει, μην είσαι πεσημιστής. Απλώς εκτιμώ τον κίνδυνο και τις καταστάσεις και γι' αυτό μπορώ. Δηλαδή, πρέπει να είμαι πολύ αισιόδοξο, γιατί εντάξει, αυτή η κατάσταση είναι εδώ πέρα και 15 χρόνια. Τελευταία φορά που είχαμε γραμματεία. Μάλιστα. Οπότε για να συνεχίζουμε, σημαίνει ότι. Ας ευχηθούμε και αυτό το μικρό βίντεο να είναι ένας μοχλός πίεσης, να ακουστεί και όχι ότι τα ξέρουν δηλαδή, τα προβλήματα, αλλά τουλάχιστον. Πολύ φοβάμαι ότι η κατάσταση είναι ότι τα ξέρουν, προσπαθούν, γιατί πρέπει να ομολογήσω ότι τα τελευταία 4-5 χρόνια και κυρίως τα τελευταία 2-3 το Υπουργείο ασχολείται, αν όχι τίποτα άλλο. Θα μπορούσαν να παραπέμπουν τους καλένδες. Πλην όμως τα χέρια τους είναι δεμένα, αυτό κατάλαβα. Η δική μου εκτίμηση είναι αυτή. Μου εκτίμηση είναι ότι αν ασχολείσαι και είσαι αρχή. Αρχή, από σένα ξεκινάει η λύση. Εσύ πρέπει να βρεις τη λύση. Και λες τα χέρια μου είναι δεμένα, άρα δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου. Έχω ακούσει την εργασία του Υπουργείου πολλά. Και εγώ να δεις. Πολλά. Αισθάνομαι ότι όταν σου λέει κάποια παλιά έτσι, ψηλά αισθάμενη, ότι τη λέω ότι άμα έρθουν 40 τουρίστες, ένας φύλακας τι θα κάνει. Τι λέει, θα φύγει στους έξω τους 20, θα κάνει τους άλλους και πρέπει να κάνουν τη βόλη τους και μετά θα βγαίνουν οι μεν και θα μπαίνουν οι δε. Τώρα αυτοί οι 20 θα περιμένουν απ' έξω, αλλά. Και λέω, καλή λύση, αυτή την είχα σκεφτεί. Από εκεί και πέρα εντάξει. Ναι. Αλλά σας είπα, για μένα το πρόβλημα είναι τι, ότι το πρώτο είναι ότι είμαι ντόπιος. Το δεύτερο είναι ότι έχω τελειώσει καλοντεχνών. Και το τρίτο είναι ότι έχω μεγαλώσει κάπως. Το πρώτο λοιπόν, σαν καλλιτέχνης ή μάλλον σαν ντόπιος, αυτό το πράγμα θέλω να το αφήσω στα παιδιά. Οπότε είναι το πρώτος εγκυβιασμός. Ο δεύτερος εγκυβιασμός είναι σαν καλλιτέχνης. Δεν μπορώ να μην τα σκέφτομαι. Και το τρίτο, ας πούμε, κάπου εντάξει, κάνω το καλύτερο μπορώ. Αυτό λέω. Τώρα από εκεί και πέρα σίγουρα μπορούν να γίνουν καλύτερα. Διορθώσεις, οπωσδήποτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Καλά.